Έχω spoiler σε αυτό το σημείο να σας κάνω. Λοιπόν, γιατί έχω μάθει τι θα γίνει στο μετέπειτα. Σήμερα θα δούμε την ποινή που μας είπε και ο Χάρης χθες, ο Λεβιντάκης. Μένει λοιπόν 24 ώρες. Ναι. Δεν θα φύγει η Άννα Μαρία, παραμένει ακόμα στο σπίτι. Δηλαδή η ποινή δεν είναι τόσο μεγάλη έτσι ώστε να της πούνε μάζεψε τα πράγματά σου και φεύγεις. Γιατί αυτή είπε ότι τα έχω ήδη μαζεμένα τα πράγματά μου και άμα θες διώξε με. Θα της επιβληθεί αυτό που πρέπει να της επιβληθεί, αλλά ακόμα και τώρα που μιλάμε παραμένει στο σπίτι. Μάλιστα. Έτσι. Κανονικά βέβαια, εδώ που τα λέμε, όταν λέει η ίδια να φύγω, θα μπορούσε να την πει. Αφού είχε προσπαθήσει να φύγει και τη μετέπεισε ο Big Brother, θυμάστε. Όποιος δεν θέλει να μεταπιστεί, δεν μεταπίστευε. Ακριβώς, παιδιά μου. Τώρα κάνει το παιχνίδι του Big Brother. Η κοπέλα δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή του παίζει μπάλα αυτή. Φοβερή σου λέει, με παίξατε την Παρασκευή μπάλα, δεν μου κάνατε την αποχώρηση, τώρα θα χορέψετε με μένα. Άλλη μια απορία που έχω. Γνωρίζει η Άννα Μαρία την τεράστια πύχηση που έχει έξω. Βέβαια και το έχουμε καταλάβει. Έτσι έχουμε καταλάβει. Πώς τη γνωρίζει, πώς. Θυμάσαι μια φορά που είχαν πάει ένα παιδί, είχε πάει ένα YouTuber. Ναι, εντάξει, οκ. Από αυτό δεν μπορεί να καταλάβει. Ενώ του έχει μεταφέρει κάποιο τι γίνεται έξω με την Άννα Μαρία. Γιατί η Άννα Μαρία είναι πιο σημαντική. Κάτι άλλο. Και εγώ μπορώ να πάω. Παιδιά, και εγώ μπορώ να πάω απ' έξω και να φωνάζω Ραΐσα, είσαι θεά, να πάω κάθε μέρα και να νομίζω όταν ότι είναι όμως θεά. Γίνεται επαναληπτικά αυτό το πράγμα και πηγαίνουν άνθρωποι κάθε 2-3 μέρες ή κάθε δεύτερη μέρα και φωνάζουν Άννα Μαρία, είσαι θεά, είσαι η καλύτερη, είσαι πρώτη. Σαφέστατα και το ξέρει η Άννα Μαρία. Εκτός αυτού όμως υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια. Παιδιά, είναι τόσες φορές υποψήφια και ποτέ δεν φεύγει. Όχι, άρα καταλαβαίνουν και οι συγγενείς τους. Και οι διάλογοι που βλέπουμε τους συγγενείς είναι μονταρισμένοι. Μπορεί οι συγγενείς να τους μεταφέρουν κάποια πράγματα. Και αν τους λένε ότι. Ξέρεις, γίνεται χαμός με σένα, σε στηρίζει πολύ ο κόσμος. Για να καταλάβεις, δεν θυμάσαι η Σοφία τι είχε πετάξει κάποια στιγμή. Έξω με λένε μπιπ. Ναι. Που σημαίνει τι, ότι κάποιος είναι γεννημένος στη Σοφία, ότι τη λένε μπιπ έξω. Τέλος πάντων, κάποιο τρόπο έχουν πληροφόρηση. Το θέμα είναι ότι τώρα τους χορεύει η Άννα Μαρία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και καλά κάνει. Καλά κάνω. Πάντως δεν έγινε χαμό στο Twitter. Εκεί κατάλαβα εγώ τα πιο πολλά. Γιάννη μου. Στο Twitter λες. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πραγματικά, στο Twitter πήρε φωτιά με την Άννα Μαρία, η οποία όπως ακριβώς σας είπα και πριν, έλεγε την Παρασκευή λοιπόν προς αποχώρηση Άννα Μαρία Ραμόνα και Big Brother. Ας μην τσακώνεσαι με την Άννα Μαρία. Εν τω μεταξύ, εγώ μέχρι να καταλάβω το ΑΜΗ. Επειδή μου στέλνουν και στο Twitter, η ΑΜΗ. Του μεγαλειώτη. Όχι, και λέω παιδιά, τι έχω πει, ποια είναι η ΑΜΗ, τι έχει γίνει. Μετά καταλαβαίνω την Άννα Μαρία. Ταιριάζει όμως και το αυτού μεγαλειώτη στην Άννα Μαρία ούτω ή άλλως. Στο τέλος λοιπόν το είδωλο θα διώξει και τον ίδιο το Big Brother. Αυτό που σου είπα ούτως ή άλλως δεν καταλαβαίνει τίποτα πια. Ούτως ή άλλως το BB Ξεφτύλες είναι πιο από το Big Brother GR είναι πιο δημοφιλές. Big Brother είναι και άλλα πάρα πολλά που εκθιάζουν την Άννα Μαρία. Χαμός γίνεται.